κάθε προσπάθεια σύνδεσης με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου επιχειρούν να ανατρέψουν οι επιστήμονες, που ακόμη και μερικές στιγμές ή και ώρες μετά το σεισμό των 6,3 Ρίχτερ εμφανίζονται ξεκάθαροι και πάντως με βεβαιότητα αποσυνδέουν τα δύο φαινόμενα. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν συνδέονται τα δύο περιστατικά. Είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση τα δύο επίκεντρα μεταξύ τους και είναι σε δύο διαφορετικά τεκτονικά ρήγματα. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο γεγονότα. Είναι δύο τελείως διαφορετικές σεισμικές πηγές, οι οποίες βρέθηκαν σε διέγερση. Τυχαίως όπως τυχαία μπορεί να γίνει κάπου αλλού κάτι αντίστοιχο. Οι σεισμολόγοι που ακόμη δεν μπορούν να εκτιμήσουν αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, καθώς για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος που πρέπει να περάσει, δείχνουν ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα να μπορούν να πούν με βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Με μεγάλη πιθανότητα ναι. Αλλά πρέπει να συμπληρωθεί κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δούμε τους μετασεισμούς που θα ακολουθήσουν. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, η σεισμική εγρήγορση στο νησί θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη μετά και από το νέο σεισμό, με τους σεισμολόγους πάντως να συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους. Γενικότερα η περιοχή βρίσκεται σε μια σχετική διέγερση από αυτά τα δύο γεγονότα και ουσιαστικά μέχρι εκεί σταματάει η προσέγγιση που έχουμε αυτές τις πρώτες ώρες. Όπως πάντα ψυχραιμία, γιατί από τη στιγμή που η εστία είναι σε θαλάσσιο χώρο, αυτή τη φορά η θάλασσα έπαιξε το ρόλο της, μας προστάτευσε σε μια απόσταση από τα αστικά συγκροτήματα. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Μετά το σεισμό των 6,3 Ρίχτερ ακολούθησε η αναγγελία για τσουνάμι, πρακτική που συνήθως επαναλαμβάνεται σε περιοχές που το επίκεντρο του σεισμού έχει ως προς την απόσταση που εκδηλώνεται σχέση με παραλιακό μέτωπο, όπως σε αυτή την περίπτωση. Συνήθως εκδίδουμε προειδοποίηση για τσουνάμι αμέσως μόλις εκδηλωθεί σεισμός σε υποθαλάσσια περιοχή, όπως κάναμε και σήμερα, και αυτό το ενδεχόμενο το παρακολουθούμε με τους παλιρεογράφους και στην περίπτωση που δεν παρακολουθήσουμε κάποιο τσουνάμι, αποσύρουμε την προειδοποίηση. Αβαθύ σεισμός, επιφανειακό σεισμός, έντονα αισθητός όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την γύρω περιοχή από το Δωδεκάνησα μέχρι και τις Κυκλάδες. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Ανατολική Κρήτη, σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, αλλά και στην Αττική, όπως επιπλέον έγινε αισθητή και στην Κύπρο.